Το ίδιο επικίνδυνο για μα είναι το επικίνδυνο είναι ο ιός της γρήπης, ο ιός του κοινού κρυολογήματος και τώρα ο SARS. Παρά το γεγονό ότι πρόκειται για πολυσυστηματική νόσο και με σημαντική μολυσματικότητα, ο κορονοϊό έχει δείξει θετική αντίδραση στα μέχρι τώρα στοιχεία, όπω προκύπτει από τα ευρήματα για τη γυναίκα φορέα του SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια των 9 μηνών τη εγκυμοσύνη τη. Όλα τα νεογνά με μητέρα που νοσεί από την COVID-19 χαίρουν άκρα υγεία, χωρί να προκύπτει επιστημονικά η διάδοση του νέου κορονοϊού. Έχει αποδειχθεί ότι ούτε στο αμνιακό υγρό, ούτε στο μπλακούντα, ούτε στο αίμα των Φαλίου λόρου, ούτε στο μητρικό γάλα, αλλά ούτε και στο νεογνώ, δεν μεταδίδεται, ας το πούμε, ο ιός εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην μεταδίδεται εύκολα η ίωση μέσω του, της ε, μητρικής κυκλοφορίας στο πλακούντα στο έμβριο. Οι έχει στη πρωτόκολλο διαχείρισης και έχουν διαμορφωθεί χώρια επεμβάσεων για τη διεκπεραίωση του τοκετού σε γυναίκες θετικές των SARS-CoV-2, είτε φυσιολογικά είτε με κεσαρική τομή. Όλες οι γυναίκες οι πρόκειται να, ε, να γεννήσουν στον άμεσο χρονικό διάστημα ε, ελέγχονται με τεστ και στις κλινικές όπως ξέρετε και εσείς πια είναι κοινό μυστικό ότι έχουν γεννηθεί στα χανιά παιδιά από μητέρες οι, οποίε οποίες ήταν φορείς εσά και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ξέρουν πόσα παιδιά έχουν γεννηθεί που ήταν οι μητέρε του φορεί. Στην αντίληψή μου είναι τουλάχιστον 3-4. Αντίστοιχη υποδομή έχει δημιουργηθεί και στο νοσοκομείο Χανίων. Εξίσου εθαρρυντική τέλο είναι και η έκβαση, αλλά και η περαιτέρω πορεία τη ίδια τη μητέρα φόρεα του κορονοϊού. Ξέρουμε ότι πέφτει η αντίσταση του οργανισμού στη διάρκεια τη κοίηση και τη λοχεία. Ε, παρακολουθείται παρακολουθείτε ακόμα πιο στενά μέχρι είτε να αρνητικοποιηθεί το τεστ είτε να ακολουθήσει μετά το εξητήριο να ακολουθήσει τη συνηθισμένη παρακολούθηση. Μοναδικό μελανοσημείο εμφανίζεται από τι ΗΠΑ, όπου οι έγκυε με τη μολυσματική ασθένεια έχουν περίπου 25% μεγαλύτερο κίνδυνο να γεννήσουν πρόωρα, σύμφωνα με του επιστήμονε των κέντρων ελέγχων και πρόληψη νόσων των ΗΠΑ. Πάντω, οι επιστήμονε του ΣΥΔΙΣ κάλεσαν τι εγγύου να προσέχουν για να μην μολυνθούν με κορονοϊό, φορώντα οι ίδιε μάσκα και αποφεύγοντα όσου δεν φορούν. Να τηρούν, να τηρούν τα μέτρα πιο πολύ από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ούτε εμεί δεν ανησυχούμε. Σαν μιευτήρες δεν ανησυχούμε mm -hmm, mm -hmm. και να μην ανησυχούν και οι γυναίκες.